Μπες στο mylogo-t-shirt.com και δημιούργησε προσωπικά δώρα με το δικό σου σχέδιο, σλόγγαν ή φωτογραφία ανάλογα με την περίσταση. Ο κεραυνός ο οποίος ψάχνει την νίκη σήμερα να συνεχίσει το εκτός έδρας αίτητο του, 8-8 έχει εκτός έδρας φέτος η ομάδα του Στροβόλου. Έτσι περιμένουμε να δούμε αν θα καταφέρει να το διατηρήσει αυτό το αίτητο ή αν ο Αποέλ καταρθώς επιστρέψει και αυτός στις νίκες, καθώς έχει, όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας, τρία συνεχόμενα παιχνίδια, τρεις συνεχόμενες ήττες από Ένωση Νέων Παραλιμνίων, από ΑΕΚ και από Ομόνια. Έτσι κοιτάει σήμερα να βρει τον τρόπο να επιστρέψει στις νίκες, να σε καλασφαιριστής που έχει αγωνιστεί στο NBA, στους Dallas Mavericks. Έχει παίξει στην D-League και στην G-League αργότερα με τους Texas Legends, αλλά και στην Alba Βερολίνου στην Γερμανία. Ένας καλασφαιριστής ο οποίος ήρθε για να καλύψει το κενό που άφησε πίσω του ο Jake O'Brien. Το πρώτο τζάμπολ έγινε, ο Αποέλ θα έχει την πρώτη επίδεση. Ο Σντράβιτς. Άστοχη προσπάθεια, ο Σντράβιτς όμως παίρνει το επιθετικό rebound και θα ευστοχίσει 3-4, ο Σντράβιτς που τρύπωσε εκεί ανάμεσα στους ψηλούς του κεραυνού. Πήρε το επιθετικό rebound, δεν δίστασε να σηκωθεί. Για 3 ο Μπάκερ άστοχη. Το rebound από τον Grant χτύπησε την μπάλα ο Channels. Ο Grant όμως κάτσε στην κατοχή, βλέπει ωραία τον Βον που θα φτάσει σε ένα λεάμπο αστοχή. Νέο επιθετικό rebound από τον Σντράβιτς που θα κάνει ακριβώς το ίδιο. 5-4 με δύο καλάδια συνεχόμενα του νεαρού. Πέταρ Σντράβιτς, ο οποίος είναι Σέρβος αλλά έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει στην... Ένα εντυπωσιακό κάρφωμα από τον Τζάκσον. 7-6. Και ωραία η προσποίησή του. Άλλαξε πορεία, αστόχησε όμως την τελική του προσπάθεια. Στον ευθυνιασμό ο κεραυνός με τον Αμπουκάρ να καρφώνει. Ωραία η κίνηση του Μουχάμετρου Αμπουκάρ, ο οποίος προσποιήθηκε ότι θα μπασάρει. Έστειλε από την άλλη πλευρά τον... του, με την αλλαγή στα μαρκαρίσματα. Ο Μπάρκερ προσπαθεί να τον εκμεταλλευτεί. Step back shoot για 2, εύστοχο. 11-12. Ωραία κίνηση του Κένι Μπάρκερ. Ο Τζάκσον περιμένει τον Γκραντ να του δώσει την μπάλα. Ο Γκραντ με ένα step back shoot δίποντο, εύστοχο γι' αυτό. 15-12. Τελευταία 33 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. Ο Μπουκάρ, καλάθι και φάουλ. 15 όλα με τον Μοχάμεντ Αμπουκάρ να προσποιείται πάνω στον Τζάκσον να σηκώνεται την κατάλληλη στιγμή στα 7 δευτερόλεπτα. Θα το κλέψει ο Γκραντ που φεύγει στον ευνοιασμό, έχει την άνεση για ένα lay-up, θα το τελειώσει και θα δώσει προβάδισμα στον Αποέλ. 17-16 με τον Κίτον Γκραντ να φτάνει τους 6 πόντους με αυτό το κλέψιμο. Τανιμπέκτο λέει από βοναστοχή, ο φόλο από τον Σντράβιτς, ο οποίος το έχει κάνει αρκετές φορές αυτό. Ξότερο χρόνο συμμετοχής, θα σουτάρει για 3 και θα ευστοχίσει. 30-16 με τον Γαβρίλ τον Κιλαρά να στέλνει την διαφορά στους 14. Ο πρώτος σκόρερ από πλευράς από ΕΛ, από 8 οι δυο τους. Ο Βίλις κάνει πολύ ωραία κίνηση, 34-24, αμέσως ο Χιλ. Αλλά σταματάει καθώς έχει επιστρέψει ο κεραυνός Χιλ. Θα τρυπώσει, καλάθι και φάουλ. Καλάθι και φάουλ από τον Κέισι Χιλ, ο οποίος θα πάει και στην γραμμή. 36-24. Ο Κέισι Χιλ 25 ετών. Ο Γαβρίλ Χιλαράς, ο οποίος έχει περάσει ένα πολύ μεγάλο τραυματισμό. Έμεινε μια ολόκληρη σεζόν εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων. Μπάρκερ για 3 από τη γωνία. 36-27. Channels για 3. Μέσα και αυτό. 36-30. Με 2 τρίποντα ξεκίνησε η ομάδα του κεραυνού που κλείνει γρήγορα τη διαφορά στους 6. Η πάσα στο Χάκης που ξεπερνάει, θα βγάλει έξω στον Μπάρκερ για 3. Εύστοχος. 38-35 με τον Κένι Μπάρκερ να φτάνει τους 8 πόντους. Νέλς για 3, ο Μιχαήλ μέσα. 42-47 με το τρίποντα του Σάιμον του Μιχαήλ
Καστιλιανού για 3 μέσα. 50-52. 39 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Γκραντ για 3 μέσα. 53-54. Η διαφορά στον πόντο. Φεύγει στον ευνοιασμό. Θα αφήσει στον Άσλεϊ που θα φτάσει στο lay-up. Μετράει το καλάθι. Για 3 μέσα ο Στυλιανού. 55-57. Τον Τζάκσον. Ο Χιλ θα σουτάρει για 3 μέσα. 62-61 προβάδισμα για τον Αποέλ. Με το τρίποντο του Κέισι Χιλ. Στη δευτερόλεπτη επίθεση του κεραυνού. Ο Τσάνελ θα χάσει από τον Γκραντ. Ακόμα ένα κλέψιμο. Η ασίστ του στον Βον. 66-63. Με το πέμπτο κλέψιμο του Κίτον Γκραντ, το οποίο είναι ρεκόρ σεζόν. Μιχαήλ βγάζει έξω στον Μπάρκερ που σουτάρει για 3 μέσα. 68-70. Μεγάλο τρίποντο από τον Κένεθ Μπάρκερ. Εδώ όλα τελειώσαν, 10 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ο Σντράβιτς κάνει με ένα φάουλ, αλλά το αφήνουν οι διαιτητές καθώς δεν υπάρχει καμία περίπτωση ανατροπής αυτού του σκορ. 74-80 λοιπόν θα είναι το τελικό σκορ. Ο κεραυνός θα φτάσει στη νίκη μέσα στο Λευκόθεο.